Γεια σας. Άλλη μία φύλακτη διάβαση, άλλη μία εκβαθέων εξομολόγηση. Φίλοι και φίλες, μέσα σε αυτές τις τραγικές ημέρες στις οποίες βαδίζει ο τόπος, μέσα στην γενική πολιτικολογία, μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στη Βουλή και έξω τη Βουλή, μέσα από τα εγκλήματα, τις απάτες, τις πλαστογραφίες, τις κλοπές, ερχόμαστε σήμερα με ένα άλλο θέμα εμείς. Για να ξεφύγουμε μέσα από τη βρωμιά, μέσα από όλη αυτή την μπόχα η οποία θυμίζει διαραγέντα βόθρο. Δυστυχώς η Ελλάδα περνάει δύσκολες ώρες, πολύ λίγοι το καταλαβαίνουν, πολύ λίγοι το νιώθουν και πολύ λίγοι σκέπτονται τι θα γίνει αύριο. Απόψε λοιπόν καλεσμένος εδώ είναι ένας γέροντας ερημίτης, ένας γέροντας αρχιμανδρίτης που έζησε 40 χρόνια σχεδόν με κάποια χρόνια στην αρχή στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος, τα υπόλοιπα χρόνια τα πέρασε στο Σινά, εκεί όπου ο Θεός αντάμωσε με τον τρόπο του και με τις εντολές του τους ανθρώπους. Ο πατήρ λοιπόν Ανδριανός, ο οποίος βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα και ο οποίος για αυτή του την πίστη και για την ερημιά που τράβηξε τόσα χρόνια πάνω του, προσευχόμενος. Και κάθε ερημίτης προσεύχεται όχι μόνο για τη δική του ψυχή, όχι μόνο για τη δική του σάρκα, αλλά προσεύχεται για πολλά άλλα πράγματα και για πολλούς και χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Και είναι αυτοί οι ερημίτες βέβαια που στηρίζουν την αποσταμένη ελπίδα, αλλά και που είναι και η δίωδος προς των αιτημάτων μας προς τον Θεό και προς τον ύψιστο. Για αυτή του λοιπόν την μαρτυρία, για αυτή του την ομολογία, για αυτόν τον αγώνα, ο πατήρ Ανδριανός σήμερα που ήρθε στην Ελλάδα, που προσπάθησε να κάνει ένα μικρό εκκλησάκι στην Ζάκυνθο, στην ιδιαίτερα την πατρίδα, διώκεται, καταδιώκεται για να καταλήξει σήμερα να έχει βρει φιλόξενο στέγη στην Ιερά Μονή του Αγίου Κυπριανού και της Ιουστίνης στη Φυλή Αττικής. Πατέρα Ανδριανέ, σε καθορίζω στην εκπομπή μας. Είσαι ένας άνθρωπος, είσαι ένας κληρικός, είσαι ένας γέροντας που έχεις τόσα χρόνια, μα τόσα χρόνια ζήσεις στην έρημο, έρχεσαι από την έρημο. Θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μάλιστα. Πόσο χρονών φορέσατε το ράσο? Κύριε Μιχαλόπουλε, το ευλογημένο ράσο το έχω φορέσει από το 48. Από το 1948. Όχι μοναχός, το φορούσα από ευχή. Μάλιστα. Να μπαίνω στην εκκλησία, να υπηρετώ, να διακονώ. Από το 51 έγινα μοναχός, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, σε γέροντα Άγιο. Με έκαμε μοναχό. Έπειτα το 54 ιεροδιάκονο και το 57 ιερομόναχο. Και ήμουνα πάντα στην υπακοή του μακαριστού γέροντός μου, Πορφυρίου, που κατάγεται από τη Μυγνωσία, και έλαβα τα πρώτα μου πνευματικά μου γράμματα και τον αγώνα το πνευματικό μου από το Άγιο Παράδειγμα, από το γέροντά μου, όπου είναι φημισμένο σε όλη την Ελλάδα όσοι τον γνώρισαν τότε, τώρα βέβαια έχει η μύθια κυρίω. Και είχα την ευχή κι εγώ αυτή τη χάρη από το Θεό για να είμαι σε αυτό το γέροντα. Ήταν βέβαια και μέσα στη βιβλιοθήκη της Μονής του Βατοπεδίου, που είναι η πρώτη βιβλιοθήκη του Αγίου Όρους, στα χειρόγραφα, στα έντυπα και αυτά. Και πολλά με ωφέλησε αυτό να με οδηγεί, να μου δίνει μαθήματα πνευματικά και από τους Αγίους Πατέρας πρώτων και βάση. Και σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος στο γέροντά μου τον Μακαρίτη,
που πήρα και την ευχή του τελευταία και εκοιμήθηκε στα χέρια μου. Να είστε. Φύγατε από τη Μονή, από την Ιερά Μονή Βατοπεδία, από το Άγιο Όρος και πήγατε, φτάσατε στο Σινά. Πήρα ευλογία από την Ιερά Μονή του Βατοπεδία που γνωρίζουν οι πατέρες για να προσκυνήσω τα Ιερά Μέρη, τον Ιερουσαλήμο. Να είστε. Δεν πήρα πολιτήριο, δεν με αφήνανε οι πατέρες να φύγω γιατί ήμουν χρήσιμος πάντα και ως ιερεύς και ως ψάρτης. Αλλά τέλος πάντων, τρεις μήνες επήρα άδεια, ευλογία δηλαδή από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου και κατέβηκα στο Ιερουσαλήμο, επί τότε ήταν Πατριάρχης ο Βενέδικτος. Προσκύνησα τα ιερά προσκύματα όπως και κάθε κληρικός βέβαια και κοσμική και κατέβηκα στο Σινά. Ήταν ένα θέλημα της Αγίας Κατερίνης να περτήσω εκεί τα τόσα μου χρόνια. Από πόσα χρόνια? 30. 30 χρόνια στην Μονή Σινά. Ναι. Από το 63. Στη Μονή της Αγίας Κατερίνας. Μάλιστα. Από το 63 έως το 93. Μάλιστα. Πέστε μας για εκείνα τα χρόνια, πέστε μας για εκείνη την εμπειρία, την πνευματική εμπειρία. Εδώ θεωρείστε στην Ελλάδα, από όσους σας γνώρισαν, αλλά και στο Άγιο Όρος, από όσους σας ξέρουν, θεωρείστε ένας ξεχωριστά πνευματικός άνθρωπος και πάνω απ' όλα σας θεωρούν, παντού αυτή η φήμη υπάρχει, σας θεωρούν έναν Άγιο άνθρωπο. Εγώ σας κάλεσα εδώ απόψε να μιλήσουμε για αυτόν το βίο, για το βίο σας, για την πορεία σας, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, αλλά πάνω απ' όλα πέστε μου, ας αρχίσουμε από εκείνα τα χρόνια. Ναι. Τα χρόνια του Σινά. Ναι. Είναι γνωστό βέβαια σε όλο το λαό σχεδόν εξακοής και προσωπικός. Πολλοί Έλληνες από όλα τα μέρη της Ελλάδος και εκτός από την Ελλάδα, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, πολλοί με γνώρισαν στην Ιερά Μονή Σινά ως πνευματικό και ως μικρός ασκητής. Πριν όμως όλοι οι άνθρωποι ήμεθα πολύ μικροί και αμαρτωλοί και πρώτος εγώ, ο δις αναμάρτητος, αλλά είμαι ευχαριστημένος στην Ιερά Μονή που έκανα τα τόσα μου χρόνια, διότι υπηρέτησα με όλη μου την ψυχή την Εκκλησία του Χριστού. Επέρασα δοκιμασίες βέβαια και εγώ, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τις δοκιμασίες του και ιδίως οι άνθρωποι που αγωνίζονται υπέρ της Ορθοδοξίας. Σήμερα, όπως ξέρετε, είναι χαλεπή καιρή, πονηρά ημέρα και είναι μέρες, όπως φαίνεται, του Αντιχρίστου, διότι πολλά σημεία πρωτοφανές έχουν γίνει και γίνονται και θα γίνουν μεγαλύτερα ακόμη, όπως φαίνεται. Δεν είχα παράπονο εγώ στην Ιερά Μονή μου, Σινά, να φύγω, διότι ήμουν ευχαριστημένος. Αλλά πριν όμως, επί του Αρχιεπισκόπου Σινέου. Πριν φτάσει στον Αρχιεπίσκοπο Σινέου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που το είπατε εσείς. Ναι. Ποιοι ήταν αυτοί οι πειρασμοί τους οποίους αντιμετωπίσατε? Πειρασμοί ήταν. Αν επιτρέπετε. Βεβαίως, γιατί είμαι κληρικός. Ήταν που με ενοχλούσαν οι πυλοπαπικοί. Ναι. Περχόταν ομάδες και γκρουπ και πηγαίνανε και έκανε συλλήτρουγα μέσα στη Μονή του Σινά. Εγώ απόφευγα. Ως ερημίτης δεν μπορούσα. Συλλήτρουγα να... εννοείται, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι μαζί με τους Καθολικούς. Αυτοί που λένε Ορθόδοξοι, όπου είναι φιλοπαπικοί. Ναι, αυτό το συλλήτρουγο είναι αυτό, γιατί εμείς το ξέρουμε βέβαια. Μπορεί να ξέρουμε την εκκλησιαστική γλώσσα. Ναι. Για να μας παρακολουθεί και ο κόσμος για να καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει συλλήτρουγο. Ναι. Λειτουργούσαν μαζί οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι. Όχι, δηλαδή, τι να πείτε, οι Καθολικοί, τι. Οι Φιλοπαπικοί. Οι Φιλοπαπικοί, ναι, οι Καθολικοί, ναι. Ωραία, Καθολικοί. Όχι, από εμάς πήραν Καθολικοί. Καθολική Εκκλησία λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι μια Αγία Καθολική. Ναι, ναι, αυτό είναι να το πιστεύω, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και είχα αυτές τις δοκιμασίες και οι πατέρες ορισμένοι και την περισσότερο εγώ. Διότι δεν θέλαμε αυτούς να μας κάνουν νοικοκυρέους μέσα στη Μονή μας και να κάνουν συλλήτουργα και να θέλουν τον Πατριάρχη να μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Γιατί δεν θέλατε να μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο? Διότι είναι, τον είδαμε στα κανάλια, καθώς και εσείς ξέρετε πιο καλύτερα,
Επόσον από το ένα του χέρι λέει ότι είναι ορθόδοξος, πατριάρχης, από το άλλο τον βλέπουν και κάνει συλλήτουργα και συμπροσωπές με τους Λατίνους, όπου είναι αιρετική. Και πάλι δεν θα σας διακόψω. Πριν φτάσουμε, θα φτάσουμε και εδώ πέρα να μιλήσουμε για τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτός ήταν και ο μοναδικός πειρασμός τον οποίο αντιμετωπίσατε 30 χρόνια στην Αγία Κατερίνα. Από του Αθηναγόρα Δημητρίου. Ναι. Αλλά και ο τελευταίος αυτός εφάνηκε με την Τρίτη. Όχι, άλλο θέλω να σας πω, ναι. Πάτερ, άλλο θέλω να σας πω. Ήτανε άλλους πειρασμούς, δεν αντιμετωπίσατε? Βεβαίως, ο μεγάλος πειρασμός ήτανε και αυτό με ξανάγκασε να λάβω. Η Μοναξάδα ήταν ένας πειρασμός. Η Μοναξάδα ήταν να υπάρχει. Αυτό θέλω να μου πείτε, γι' αυτό θέλω να μου πείτε. Επειδή λένε ότι είστε ένας, το λένε, το βλέπουμε, ότι είστε ένας άνθρωπος πρικισμένος με μια αγιότητα και με έναν δρόμο αγώνα. Είμαι μικρός άνθρωπος, από τις μικρές. Ωραία, ένας μικρός άνθρωπος. Ναι. Πέστε μου για αυτή τη Μοναξά που αντιμετωπίσατε 30 χρόνια. Μάλιστα, πολύ ευχαρίστω. Γιατί είχατε πάει νέος άνθρωπος σχετικά κάτω, έτσι. Ασκητικός, ας το πούμε. Ασκητικός, ναι. Ναι. Η Μοναξιά, κύριε, ήτανε Μιχαλόπουλε, για μένα είναι παράδοσας, γιατί είχα ανά πάση στιγμή την προσευχή μου, τα καθήκοντά μου, και δεν είχα είτε 5 λεπτά της ώρας να ξεκουραστώ. Είχα και την καλλιγραφία μου. Μάλιστα. Αλλά επειδή το γεγονός με έκαμε να αποχωρήσω από την Ιερά Μονή Σινά, να κανονίσω κι εγώ τας ευθύνας μου. Διότι έκρυψε το μνημόσυνο. Άλλο, πάλι θέλω να σας διακόψω. Θέλω να σας διακόψω, καλύτερα. Δηλαδή, ο πειρασμός τον οποίο είχατε και η κόπωση την οποία είχατε, ήτανε ακριβώς η κόπωση, σας έκοβε το δρόμο να σκεφτείτε οτιδήποτε άλλο? Όχι, όχι, όχι. Εγώ είχα την πορεία μου. Και ο διάβολος. Αυτό θέλω να μου πείτε. Και ο διάβολος την πορεία του. Εντάξει, εδώ θέλω να επιμείνω, ας πούμε. Ναι, ναι. Θέλω να επιμείνω, διότι ο κόσμος το να φέρουμε έναν κληρικό εδώ να μιλήσει, έναν, όπως φέραμε εσάς και έρχεται πρώτη φορά, ένας καλόγερος, ας πούμε, ένας μοναχός να μιλήσει, ο οποίος είναι ένας ερημίτης, ασκητής, ας πούμε. Θέλω να μας πείτε, γι' αυτό ακριβώς, όχι ας το πούμε, είσαι ασκητής, 30 χρόνια στο Σινά, ξέρουμε τι σημαίνει Σινά πλέον. Μπορεί να... Πέστε μου το εξής, στα 30 χρόνια, φεύγοντας από το Σινά, θα φτάσουμε και γιατί φύγατε, στα 30 χρόνια αυτά που φύγατε, τι έχετε μέσα σας? Από εμπειρίες. Όχι από εμπειρίες. Και από εμπειρίες. Αλλά μέσα σας ποιο είναι το απόσταγμα το οποίο υπάρχει από αυτή τη ζωή σας των 30 χρόνων? Η ζωή μου αυτή ήταν ερημική. Είχα πάλι με τη σάρκα μου, με τον διάβολο και με τον κόσμο. Και όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ. Αλλά πριν όμως ο Θεός δεν με άφησε να λυγίσω. Αυτό θέλω, ναι, αυτό θέλω να μου πει. Να λυγίσω, γιατί να πας στη στιγμή είναι η προσευχή του χριστιανού και του ημίτου, και έτσι φεύγω, έπηγα και... Γιατί είπατε μια ωραία φράση. Ο διάβολος στη μάχη του και εγώ τη δική μου. Βεβαίως. Και πάντα νικέται ο διάβολος όταν ο μοναχός έχει την πίστη πρώτον και την αγάπη στον πλησίο. Μάλιστα. Εσείς ένα πρωί αποφασίζετε, λόγω του οικουμενισμού τον οποίο τρέφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτά είναι γνωστά πράγματα. Και γενικώς, αυτοί που ακολουθούν αυτό. Από όλα αυτά. Ναι. Και διότι ακολουθούσε και ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά. Μάλιστα. Ο οποίος είναι Έλληνας, είναι από την Αταλάντη νομίζω, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Και λέγεται Σινέος. Αρχιεπίσκοπος. Σινά. Της Ιεράς Μονής Σινά, Αγίας Κατερίνης. Μάλιστα. Είχε και ένα πρόβλημα νομίζω με τα μάτια του, ήταν άρρωστος. Καλά, αυτή είναι ασθένειες σωματικές. Ασθένειες σωματικές, μάλιστα. Και διαφωνήσατε τώρα γιατί ακριβώς? Διότι έκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχου Διοδόρου, που ανέκατε η Μονή μας. Ήταν στα Ιεροσόλυμα η Μονή σας. Βεβαίως. Στα Ιεροσόλυμα δεν είναι. Ωραία. Και έκοψε τον Διόδωρο. Ναι. Λόγω της αφορμής των γεγονότων που είχε ο Διόδωρος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το 91 πότε έγιναν. Ναι, γιατί το έκοψε τον Διόδωρο, με ποια δικαιολογία δηλαδή έκοψε τη φήμη, λέτε. Έτσι. Πρωτοβουλία δική. Όχι το μνημόσυνο, τη φήμη. Τη φήμη. Τη φήμη, ναι. Μνημόσυνο, τη φήμη. Ναι, όχι, να υπάρχει μια διαφορά. Τη φήμη. Ναι, βεβαίως. Διότι με δική του πρωτοβουλία, διότι δεν ρώτησε τους πατέρας.
Γι' αυτό το λόγο. Πόσοι πατέρες είσαστε εκεί, πόσοι ασκητές είσαστε στη Μονή? Ασκητές λέγονται και πολλοί ασκητές και εντός της Μονής. Ωραία, πόσοι είσαστε μέσα στη Μονή ασκητές, ας πούμε? Είμαι τα πατέρα, να πούμε όλοι. Οι πατέρες πόσοι είσαστε? Καμία, 17-18. Έπρεπε βάσει της παραδόσεως, μάλιστα, για να μην φτάσουμε, ας πούμε, στο κανονικό δίκαιο και σε όλα αυτά, βάσει παραδόσεως να σας ρωτήσει. Ναι. Να σας ρωτήσει. Ναι. Το Ηγουμένο Συμβούλιο δηλαδή, μάλιστα, όλα έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, δεν σας ρώτησε. Όχι. Και ξαφνικά ένα πρωί κόβει τη φήμη του Διοδόρου, Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, και αρχίζει να λέει τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχη. Σε κανένα, όχι. Σε κανένα, ναι. Μόνο λέει του Πατριάρχου. Και εκεί εκομπότανε. Εκομπότανε. Σε κανένα δεν έγινε φήμη. Ναι, ναι. Οπότε εξαναγκαστήκαμε οι πατέρες και ο Παύλος, ο θεολόγος και όλοι μας πατέρες. Ναι, αλλά αυτό γιατί να σε ενοχλήσει και εσείς ανήκετε στο παλαιό ημερολόγιο. Άλλο και πολλά, ναι, ένα λεπτό. Και πολλά μοναστήρια του παλαιού ημερολογίου δεν έχουν φήμη. Λένε του Αρχιεπισκόπου, ναι, μόνο, χωρίς να αναφέρουν Αρχιεπίσκοπο. Ναι, αλλά όταν φέρνει και υποδέχεται και πάει με τους φιλοπαπικούς, εγώ από παιδιώτεν είμαι κατά των αιρέσεων. Πώς πήγε ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά με τους φιλοπαπικούς, δηλαδή? Διότι ήρθε... Πέρα από τα συλλήτουργα που κάνανε μαζί. Ναι, ήρθε ο Πατριάρχης, δυστυχώς για μένα, ναι, με επιτρέπετε να πω μια φράση. Γιατί εγώ έχω την ευθύνη. Όσοι θέλετε. Για τον Πατριάρχη. Όχι μόνο εσείς έχετε ευθύνη, παίρνω και εγώ για την ευθύνη. Αν πρόκειται για τον Βαρθολομαίο, να σας πω και εγώ, ναι. Είναι για μένα, ναι, προδότης της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Και όποιοι δεν ξέρουν να του μάθουν ή τώρα οι κατόπιοι που θα δουν τα αποτελέσματά του. Μάλιστα. Και δεν ήθελα εγώ οικουμενιστάς και φιλοπαπικούς να κάνω εγώ ως πνευματικός να συνεργάζομαι με τον κύριο Δαμιανό, τον Αρχιεπίσκοπο Σινέου. Και αυτό με έκαμε και αποφώτισα. Μάλιστα. Πέστε μου λοιπόν ακριβώς τι έκανε ο Δαμιανός. Έκανε το μνημόσυνο. Έδιωξε... Τη φήμη εννοώ. Επιμένω στη φήμη, ναι, ναι. Όχι το μνημόσυνο. Ναι. Τη φήμη. Έδιωξε πολλούς πατέρας. 8 πατέρας. Από το ένα μέρος λέει στην Ελλαδική Εκκλησία δεν έχουμε ιερείς, είτε μοναχούς. Και από το άλλο μέρος διώχνει τους πατέρας. Εγγραμμάτους και αγραμμάτους. Εγώ τουλάχιστον είμαι ο λιγογράμματος. Και έτσι εξομολογώ την αδυναμία μου. Πεινώ όμως ως πνευματικός. Ως ασκητής δεν μπορούσα πραγματικώς να συνεργαστώ με τον Δαμιανό, δυστυχώς που σήμερα κλεί το μοναστήρι, πάντα το κλείσει το μοναστήρι της Αγίας Κατερίνης. Mm. Δεν είναι σπίτι του, δεν είναι φιλίκι του, δεν είναι δικό του. Υποχρείται να το σταματήσει το μοναστήρι αυτού στην παράδοση, στην Ορθοδοξία μας. Τον ελέγξαν πολλάκις, κύριε Μιχαλόπουλε. Είπατε μια ωραία φράση τώρα. Πάτε να επαναλάβετε, υποχρεούται να το σταματήσει στην παράδοση και στην Ορθοδοξία. Βεβαίως, στην Ορθοδοξία. Mm. Ενώ άρχισε με τον Πατριάρχη, να το πω πάλι, προδότη της Ορθοδοξίας του Βαρθολομαίου, να έχει επαφές και μας επισκέπτηκε. Γιατί τον διέκοψε τον Διόδωρο? Γιατί είχαν και προηγουμένως, δεν τον ήθελε. Τον Διόδωρο. Τον Διόδωρο. Τον Πατριάρχη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο μόνος που κρατάει την Ορθοδοξία. Έλα λεπτό. Δεν το ήθελε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν το ήθελε? Ξέρουμε οι πατέρες τα αίτια εκεί και τον έλεγαν πολύ και τον παρακαλέσαμε. Οι πατέρες πολλάκι και εγώ ιδιαιτέρως να δώσουμε αγάπη στο Πατριαρχείο. Όπως άλλωστε συνηθισμένο η αγάπη που είχαμε αιώνες με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Μάλιστα. Και αυτοί οι λόγοι. Με εξανάγκασαν γιατί μας έδιωξε και με έδιωξε με ύπουλον τρόπο ο Άγιος Σινέο. Το τονίζω, με ύπουλον τρόπο. Οι διαφορές του ακόμη, δεν μου λέτε κάτι, οι διαφορές του με τον Διόδωρο, τον Πατριάρχη Διόδωρο Ιερουσαλήμων, ποιες ήταν δηλαδή? Γνωρίζει και ο Πατριάρχης, ο Διόδωρος. Δεν μπορείς να μάθουμε εμείς. Και ο Σινέο. Δεν μπορείς να μάθουμε αυτές. Διότι ήθελε να πάει να ακολουθεί κοντά στον Βαρθολομαίο και όχι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρώτη. Ναι, αλλά εκκλησιαστικά ανήκει στο Πατριαρχείο. Ναι, πνευματικός. Πνευματικός, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα είναι με το Πατριαρχείο το Οικουμενικό. Θέλει και δεν θέλει και τώρα δεν μπορεί να το πάει σε άλλο Πατριαρχείο. Μάλιστα. Εμείς πατέρες τον ελέξαμε. Με καλή αυτή αγάπη, όλοι οι πατέρες και ο Πάτερ Παύλος, ο θεολόγος, γιατί έκρουσε ευνηδίως το
τη φήμη του Πατριάρχου, του Διοδόρου. Και λέει του Πατριάρχου. Όχι μόνο μια φορά, αλλά και πουλάκης. Και τον ελέξαμε πατέρες όλοι. Και ήταν και κοσμική. Μας διάρκησε μια μισή ώρα σχεδόν, περιπλέον, από το ένοχο που του κάναμε. Μάλιστα. Επήρατε λοιπόν την απόφαση να φύγετε. Δόξα σε Θεός. Τι να πω κι εγώ. Νομίζετε ότι για έναν κληρικό, για έναν ασκητή, το ότι ο αρχιεπίσκοπος, το ότι ο ηγούμενος ξαφνικά αρχίζει να λέει τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι αρκετό για να εγκαταλείψει το μοναστήρι του? Είναι και υπερπίστεως, γιατί εγώ με ενδιαφέρει τα δογματικά. Με ενδιαφέρουν οι παραδόσεις των Αγίων Πατέρων μας. Ναι. Όχι με τους φιλοπαπικούς, όχι με τους οικουμενιστάς. Δεν άντεχα εγώ πλέον αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη στενοχώρια. Να βλέπω να κάνουν, όπως ξέρετε, οι φιλοπαπικοί και να έχουν ιδιαίτερες αυτές επικοινωνίες με το ηγούμενό μας. Εμείς θέλαμε καθαρά την Ορθοδοξία. Ναι, αλλά μήπως ο ηγούμενος, επειδή είναι εκεί, είναι πολύ δύσκολη περιοχή, ξέρετε πολύ καλά ότι μία είναι στο Ισραήλ, η περιοχή αυτή ήταν, μία στην Αίγυπτο, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο, ότι το μοναστήρι έχει εχθρούς, ότι το μοναστήρι υποχρεώται απ' έξω να τρέφει μουσουλμάνους. Καλωνίζει. Και όλα αυτά, ένα λέω, τελειώσω. Και όλα αυτά έπαιζε κάποια πολιτική ώστε να έχει και τους παπικούς και τους καθολικούς, όπως θέλετε να τους πούμε, να τους έχει με το μέρος του, να έχει μία κάποια περισσότερο δύναμη για να διατηρήσει το μοναστήρι σε ισχύ, διότι το μοναστήρι αντιμετωπίζει εχθρούς και εκεί ίσως είναι ο Άγιος Τόπος, ας πούμε, ο υφάμενος των Ιεροσολύμων. Μάλιστα. Εκεί δεν είναι και εκαιωμένη και ου κατακαιωμένη βάτος. Ναι, ναι. Λοιπόν, μήπως είναι και αυτός ο λόγος και ο διπλωματικός λόγος, γιατί εσείς οι καλόγεροι βάζετε κάπου διπλωματία, προκειμένου υπάρχει καλογερίστικη διπλωματία και καλογερίστικη υπονοιά. Όπως ξέρετε. Και καλογερίστικη πονηριά λένε, λοιπόν, έτσι. Με την ουσία. Με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, υπάρχει καλογερίστικη πονηριά και καλογερίστικη διπλωματία. Με την καλή έννοια. Μήπως, ας πούμε, ο αρχιεπίσκοπος Σινά, το γνωρίζω καλά κιόλας, έβαλε αυτή την διπλωματία για να μπορέσει να ισχυροποιήσει το μοναστήρι απέναντι των περιφερομένων εχθρών. Γιατί η ίδια εποχή δεν ήταν και επί Πορφυρίου, του Τρίτου. Αλλάζονται, ακούστε, αλλάζουν αυτά τα πράγματα, αυτά αλλάζουν. Άλλες ήταν πριν πέντε χρόνια δεν είχαμε τόσο κίνδυνο από τους μουσουλμάνους και το μουσουλμανικό τόξο. Το βλέπετε ότι ο μουσουλμανισμός σήμερα και ο Ισλαμισμός και όλα αυτά, όλα αυτοί οι ισμοί, οι δύο αυτοί οι οποίοι, μαμεθενισμοί, όλοι αυτοί, έχουν αποκτήσει κάποια δύναμη. Βλέπετε τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, δεν βλέπετε το θρησκευτικό πάθος και το μένος που έχει φτάσει. Ξέρουμε και μια χαροφή. Λοιπόν. Επειδή τα ξέρετε, σας λέω, μήπως ήταν οι στιγμές δύσκολες και τα έκανα για δημοτικούς λόγους. Πάντα υπήρχαν. Όχι σε αυτό τη μεγάλη, ας πούμε. Και αυτό. Είναι. Αλλά γιατί διώκει τους πατέρας. Και πώς τους έδιωξε δηλαδή, σε ένα βοηθήριο. 8-9. Τους έδιωξε ένα βοηθήριο. Άγιε πήρανε, άγιε δεν πήρανε, έπηγαν. Γιατί φύγανε. Γιατί ανικανότητά του, με συγχωρείτε το λέω αυτό, εγώ έζησα και ως δικαίος μέσα στη Μονή και ως αδερφός της Μονής από το είπαμε το 1963 έως το 1993, δεν μπορεί να δικήσει ένα μοναστήρι με 15 μοναχούς. Δεν τα βγάζει, δεν έχει δυνάμεις. Αυτό καταλάβαμε. Δεν έχει δυνάμεις να δικήσει ένας ηγούμενος 15 ανθρώπους. Μην το θεωρείτε τόσο πολύ δύσκολο. Είναι και εύκολο. Ναι, εύκολο είναι. Διότι όταν είναι η κεφαλής. Εδώ έχουμε μοναστήρια άλλα τα οποία είναι και 80 άνθρωποι και 100 άνθρωποι και 120 άνθρωποι. Και μπορούν οι γυναίκες. Αυτό είναι ο λόγος τώρα. Ναι. Γιατί φεύγουν οι μοναχοί μέσα από το Σινά και διασκορπίζονται και μας διώκει με τρόπους ύπουλους ο νυν αρχιεπίσκοπος Σινέου. Δεν είναι σπίτι του. Σπίτι του πραγματικό είναι, αλλά δεν έχει εξουσία να ακτήσει την ιστορική αυτή μονή του Σινά. Δεν έκλεισε ιστορική μονή. Είτε αυτός είτε εγώ. Δεν έκλεισε ιστορική μονή, ούτε θα κλείσει ιστορική μονή του Σινά. Δεν μπορεί το ύψος κανενός
κανενός αρχιεπισκόπου, όποιος και να είναι ο αρχιεπίσκοπος, ακόμη και ο διάβολος να φορέσει να γίνει αρχιεπίσκοπος εκεί μέσα, δεν μπορεί να κλείσει η μονή αυτή, με καμία δύναμη. Και με χαλόπηλε. Ναι. Τώρα μιλάω ως νοικοκύρης όπου έζησα. Ναι, ως νοικοκύρης, ναι. Ο μουσαφύρη ναι, και ναι, αλλιώς νοικοκύρης. Ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εγώ μουσαφύρης υπήρξα, πήγα στους συνάδους μουσαφύρης. Είναι η εκτή απ' έξω. Αλλά το συνά δεν είναι ένα απλό μοναστήρι. Όταν δεν έχει, όταν δεν έχει, μια πνευματική κυβωτός, έτσι. Κυβωτός. Ναι, βέβαια. Ήτανε και θα είναι. Όταν διώκει το έμψυχο υλικό τους μοναχούς, οι Κόπτες και οι Αρμένοι είναι έτοιμοι να μας αρπάξουν. Δεν, της Αντιοχίας το Πατριαρχείο δεν μας πήρανε. Κοιτάξτε, της Αντιοχίας το Πατριαρχείο είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι σε τουρκικό δεν έδαφος. Χάσανε. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είναι σε ελληνικό έδαφος, δεν είναι σε άλλο έδαφος, είναι σε ένα δεν, πονηρό έδαφος. Δεν παραχώρησε ο Κύριος και πήραν και την Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι. Δεν εκκλείσανε πολλά μοναστήρια ανδρικά. Και μέσα στην Ελλάδα και αλλού έχουμε η μονή, γιατί η μονή μου είναι. Γιατί εγώ μνημονεύω και εύχομαι να δώσει φώτιση να μαζέψει τα πρόβατά του που έφυγαν από τη μάντρα του. Και έχουν το δικαίωμα να μάθετε, να ρωτήσετε εκάστου τη γνώμη γιατί έφυγε μέσα από τη μονή του Σινά. Πόσοι φύγατε τελικά? 8-9. Και έχει μείνει με πόσους τώρα? Έχει όλοι τώρα, δεν γνωρίζω. Έχω να πάω από το, από το Νοέμβριο 25 μετά την εορτή της Αγίας Κατερίνης. Δεν γνωρίζω. Εφέτος θα πάτε? Δεν γνωρίζω, ανοίγω τώρα αλλού. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσατε λοιπόν και φύγατε εκεί, αφήνοντας την πνευματική σας εκεί κατοικία, αφήνοντας τον χώρο της καιωμένης και ου κατακαιωμένης Βάτου, αφήνοντας το Θεοβάδι στον Όρος, για να έρθείτε εδώ και ήρθατε. Ναι. Και πήγατε στην ιδέα σας πατρίδα, στη Ζάκυνθο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και εκεί αποφασίσατε να χτίσετε ένα μικρό εκκλησάκι. Ναι, έρυπιο το οποίο ήταν ένα έρυπιο. Ναι, του μάλιστα, πατέρα μου. Του πατέρα σας. Ναι, πάπα προς πάπα. Ωραία. Ένας λοιπόν φτωχός καλόγερος ήρθε από την από Σινά. Σινά. Μικρός το δέμας, έτσι. Μάλιστα. Ένας άνθρωπος, μισοσκελετωμένος είστε, το γεννάκι σας, το κομποσκίνι σας και αποφασίσατε λοιπόν ένας ναι. Άνθρωπος του Θεού να ανακοινήσω το να παλαιό. Ξεκινήσετε να κάνετε μία εκκλησούλα καινούρια. Ναι, ναι. Εις δόξαν του Θεού, εις δόξαν του Θεού. Χριστιανών. Μάλιστα. Να εκκλησιάζονται. Σε ένα κτήμα ιδιόκτητο. Ναι, του πατέρα μου. Του μάλιστα. Πατέρα σας. Ναι. Μέσα στη Ζάκυνθο. Μάλιστα. Μεγάλο το κτήμα. Λίγο. Φτωχικό είναι. Φτωχικό. Άντρε πια έχω εκεί. Ωραία. Έχω. Και από εδώ αρχίζει μια νέα περιπέτεια. Μάλιστα. Πέστε μου την περιπέτειά σας. Αυτή η περιπέτειά μου ήταν όταν ήμουν στο Σινά, πρωτού αναχωρήσω από το Σινά, επήρα άδεια από το Μητροπολίτη Ζακή του πρώην, τον Παντελήμων. Όχι πρώην, και γίνει. Και γίνει και τώρα ακόμη εκεί. Ατάκουνε... Εκεί, μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Νομικά, νομικά είναι ο Παντελήμων ο Μπεζανίτης, δεν είναι Αττικής, είναι Ζακίνθο ακόμα. Ναι, ναι, χτες πάντων. Ναι, ναι, ναι. Και όταν έμαθε ο Παντελήμων ότι πάω με το παλαιό εορτολόγιο, αλλά... Μα έπρεπε να το ξέρει ότι στο Σινά πάνε με το παλαιό εορτολόγιο. Το είπα, το είπα. Στα Ιεροσόλυμα πάνε με το παλαιό εορτολόγιο. Μάλιστα. Δηλαδή τι θα γινόσαστε, εκεί θα είσαστε με το παλαιό εορτολόγιο και εδώ μόλις ερχόσαστε θα αλλάζετε ταυτότητα αμέσως. Για όνομα Θεού. Λοιπόν, όταν έμαθε ο Μητροπολίτης Παντελήμων... Και ο πατέρας του Παντελήμωνα του Μπεζανίτη με το παλαιό είχε βαφτιστεί, ας πούμε. Ναι, αλλά τον έκαμε αυτό. Όταν έμαθε ότι σήκθη μέσα στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού, ναι, στο Μητροπολίτη... Αυτό είναι το, το κακό σπίτι ήταν εδώ δηλαδή, έτσι, ναι, εδώ ήταν, ναι, ναι. Αμέσως αυτός, από όσον τον ελέξαμε και εγώ ιδίως, ότι αυτά που έκαμε στη Ζάκυνθος, να κει ιερούς ναούς, δεν μου είπε τίποτες. Από όσον μου λέει, προσωπικώς που είχαμε διάλογο, μη λέτε τους Λατίνους, μην τους λέτε αιρετικούς. Τι λέω, λέω, δεσπότη μου, οι Άγιοι Πατέρες. Ένα λεπτό, να τα πάμε στην αρχή, πάτερ. Ναι. Ήρθατε λοιπόν, αρχίσατε, το χτίσατε το κλεισάκι. Βεβαίως. Το χτίσατε. Ανακαίνισε. Ανακαίνισε, το φτιάξατε το κλεισάκι, ναι, και άρχισατε τις λειτουργίες. Ναι, ναι. Ωραία, μαζευότανε κόσμος.
Ναι, χριστιανοί βέβαια. Χριστιανοί, για χριστιανούς μιλάμε πάντα. Ναι. Αυτό τον ενόχλησε τον κύριο Μπεζανίτη. Ναι. Και με το παλαιό και με το νέο. Μάλιστα. Ναι, οι χριστιανοί αυτοί. Τον ενόχλησε τον κύριο. Ναι, τον ενόχλησε πάρα πολύ. Μάλιστα. Ενοχλείται ο κύριο Μπεζανίτη. Τι να κάνουμε. Το έχει εκκλησία μητρό. Δεν τον επαραξεί. Δεν μα ενδιαφέρει, εντάξει. Δεν μα ενδιαφέρει. Και όταν αυτό δείχνει να μου πει τίποτε, έστειλε αστυνομία και το σπράγγισε. Το κοίτο εγώ. Εστράγγισε ποιο, την εκκλησία. Ναι, την εκκλησία. Θα είναι και μοναδική περίπτωση να στραγγίζει την εκκλησία, έτσι. Γιατί ο κύριος Μπεζανίδης τώρα, μια και έδινε εδώ και Κηφισάς και Αττικής, δεν στέλνει εδώ να στραγγίσει στην Κηφισίας την εκκλησία των Ιεχωβάδων. Ναι. Αν έχει κότσα. Ναι. Και αν εφόσον το τόνισε αυτό. Αγωνίστηκε και. Αγωνίστηκε και αγωνίζεται, όπως λέει, για την Ορθοδοξία. Και ελευκάνθη, είπε κάπου από την, για την Ορθοδοξία, αν και πιστεύω ότι βάφει τα γένια του, δεν είναι τόσο πολύ λευκός. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είναι η εκκλησία. Στην Κηφισίας έχουν κάνει εκκλησία οι χριστιανοί. Μεγάλη εκκλησία, σε πολλά στρέμματα, πολυτελή εκκλησία. Αν έχει απάνω του ανδρισμό και Ορθοδοξία, να πάει να κλείσει. Και εκεί να πάει να κλείσει. Λοιπόν, όταν έφτασε. Και βάλανε βουλοκαίρι απ' έξω. Βουλοκαίρι. Ποιος, η αστυνομία. Η αστυνομία. Σεβάστηκε η αστυνομία ενώπιον παρόντων μαρτύρων πολλών. Μου λέει, Πάτερ Αντριανέ, πρώτη φορά κλείουμε ορθοδόξους ναούς. Μάλιστα. Αλλά επειδή σας αγαπάμε, λέει, και έχουμε ανωτέρους από πάνω μας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Λέω παιδιά, κάνετε εσείς. Τι απόφαση βγήκε, κάποιος έπρεπε να βγάλει μια απόφαση να κλείσουν μια ναό. Ο Δεσπότης δεν νομίζω ότι έχει δικαίωμα να κλείσει μια εκκλησία, έστω και να ανοίξει το παλαιό ημερολόγιο. Έστειλε αστυνομία και με ειδοποίησε η αστυνομία να πάρω τα πράγματά μου από αγάπη, να μην τα πάρει ο Μητροπολίτης. Είχα εκατομμύρια μέσα, το τέμπλο, εικόνες, το τέμπλο το άφησα μέσα, εικόνες πήρα. Πατέρα Αδριανέ, ένα λεπτό. Δεν έχει κανείς εξουσία Μητροπολίτης να πει ότι κλείνω ένα ναό που ανήκει στο παλαιό ημερολόγιο. Ναι. Μήπως δεν είχατε πάρει άδεια να το χτίσετε, να τον ανακαινήσετε, μήπως πάει κάποιος άλλος λόγος. Αυτός έκαμε τα εγγένεια. Ποιος? Ο Παντελεήμων. Τα έκανε τα εγγένεια. Βέβαια, ο ίδιος. Ωραία, λοιπόν. Ήθελε να μην έρχονται οι χριστιανοί ορθόδοξοι. Τον έκανε τα χρήματα. Αφού έκανε τα εγγένεια. Τα χρήματα το διαφορά. Α, επειδή εσείς δεν ήξερε ότι είσαστε με το παλαιό όταν πήγατε. Το ήξερε. Και τι νόμιζε δηλαδή. Και το είπα εγώ. Λέω, Δεσπότη μου, πάγω με το παλαιόρτολο, ξέρετε. Δεν με διαφέρει, λέει. Ναι, μόνο να μην έρχονται, λέει, χριστιανοί, λέει. Άνθρωποι, λέει. Μέσα πολλοί να φεύγουν από την. Να κάνω μια διακοπή. Εάν μας ακούει ο Μητροπολίτης Σακίνθου, ο κύριος Παντελεήμων Μπεζενίτης, ο οποίος φέρει παρανόμως βέβαια και τον τίτλο του Μητροπολίτη Αττικής, διότι δεν επέτρεψε ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας να υπογράψει το διάταγμα, αλλά ούτε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εδέχθηκε να υπογράψει μέχρι τον Οκτώβριο δια την ειρήνευση της Εκκλησίας, τον παρακαλώ να μας πάρει στο τηλέφωνο, μην τυχόν ο πατήρ Αντριανός δεν μας τα λέει καλά. Μήπως τυχόν ο γέροντας από εδώ λέει τα δικά του μόνο. Εάν θέλει ο Σεβασμιότατος Ζακίνθου Παντελεήμων Μπεζενίτης να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει τη γνώμη του, διότι εδώ πέρα ένας καλόγερος, όπως είπα, ένας ασκητής, ο οποίος ήρθε από το Σινά, ο οποίος έκτισε μια εκκλησία στη Ζάκυνθο, την οποία εγγενίασε ο Μητροπολίτης Ζακίνθου. Μάλιστα. Και μετέπειτα είναι μοναδικός στα χρονικά να στείλει την αστυνομία να βάλουν βουλοκαίρι. Εάν λοιπόν αληθεύουν όλα αυτά ή αν δεν ξέρει ο γέροντας, μπορεί να τρελάθηκε ο καλόγερος. Να το πω λαϊκά, ο καλόγερος μπορεί να τρελάθηκε και να μας λέει άλλα πράγματα. Εάν θέλει ο Μητροπολίτης να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει την άποψή του. Μάλιστα. Με συγχωρείτε για το τρελάθηκε, αλλά πρέπει να τα λύνουμε ένα-ένα, έτσι, διότι εδώ Μάλιστα. είπατε κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Μάλιστα. Είπατε ότι ένας Μητροπολίτης, ο οποίος εγγενίασε ναι, την ναό. Εκκλησία σας, τον ναό, ναι. με τιμές και όλη την Ορθόδοξη Μάλιστα. Τακτική στην ακολουθία και τα πάντα, έτσι, Μάλιστα. ξαφνικά λέει
Ο ναός Βουλοκαίρι. Βουλοκαίρι. Και είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που ακούω. Μάλιστα. Εγώ ανακατεύομαι πάρα πολλά χρόνια με τα εκκλησιαστικά. Τα ξέρετε, τα ξέρετε. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα εκκλησιαστικά. Δυστυχώς θα μπορούσα να πω, τα ξέρω. Από και την πλευρά των δεσποτάτων τα ξέρω καλά και μάλιστα. Καλά. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι στέλνει δεσπότης να βάλει Βουλοκαίρι σε ναό. Μάλιστα. Σε ορθόδοξο ναό. Βρήκε, επιτρέψτε με, κύριε Μιχαλοπούλη, βρήκε την ευκαιρία, ο Παντελή ήμουν, καθώς τον ξέρετε, δεν μπορώ εγώ, έχουμε να δώσει φώτιση ο Θεός, να τους δώσει όλους, αλλά δυστυχώς είναι το σκάνδαλο της εκκλησίας μας. Πολλοί ιεράρχες, διότι αυτά που γίνονται ποτέ στην ιστορία της εκκλησίας μου δεν γινόντανε. Γινόταν βέβαια περιπτήστεως δογμάτων. Τώρα είναι πηδάνε από τη μία Μητρόπολη στην άλλη. Αλλά βρήκε τον ανιψιό μου το μικρότερο και του υπόγραψε να ανήκει στη Μητρόπολη του. Εγώ δεν είμαι παρόν. Τον ξεγέλασε το μικρό. Εγώ ήμουν στο Σινά. Ανήκει η εκκλησία στη Μητρόπολη του. Ναι, ναι. Πράγμα τώρα εγώ. Το ζητώ, το εκδικώ, γιατί είναι το πατέρα μου, είναι ιερεύση με, δεν είμαι κοσμικός. Έχω βάλει και τη ζωή μου υπερπίστεως, αν το φέρει η ώρα εκείνη από το Θεό. Γιατί από παιδάκι, παιδιότητα, όπως σας είπα, είμαι αφιερωμένος στο Θεό. Ο κύριος Παντελεήμων δεν έχει δικαίωμα να ξεγελάσει το μικρό παιδί, να υπογράψει να είναι στη Μητρόπολη η δική μου εκκλησία. Το πατρογονικό μου αυτό. Καλά, ο ανιψός σας πώς υπέγραψε, με ποιο δικαίωμα υπέγραψε. Δεν γνωρίζε, δεν γνωρίζε. Ναι, αλλά πώς, άλλο θέλω να σας πω, πώς υπέγραψε ο ανιψός σας. Να νίκει στη Μητρόπολη. Με ποιο δικαίωμα ο ανιψός σας υπέγραψε αντί για εσάς. Δεν γνωρίζε, είτε εγώ γνώριζα τι υπόγραψε. Ένα λεπτό πατέρα Αντριάννα, ένα λεπτό. Ναι. Να τα βάλουμε τα πάντα στην αρχή. Ναι. Στη θέση τους. Πώς ο ανιψός σας επήρε αυτή την πρωτοβουλία να πάει να υπογράψει αντί για εσάς ότι η εκκλησία θα νίκει στη Μητρόπολη θα γίνουν. Διότι πρέπει να κάνει ένα χαρτί όπου ήθε να ανακαινιστεί, πρωτού ανακαινιστεί ο ναός. Και το μάλιστα. Παιδί... Α, ναι, θα πάρουμε έτσι, ωραία. Μάλιστα, ναι, το παιδί είναι έξω. Εσείς τον είχατε εξοδοτήσει. Όχι. Ναι, καθώς το γραφούν δεν είναι πουθενά. Μάλιστα. Παρεξηγέλασε όλ πονηρά αλεπού, με συγχωρείτε, ο Παντελεήμων βάλει υπογραφή σου να νίκει στη Μητρόπολη. Μάλιστα. Και εκεί το παιδί εξεγελάστηκε. Πόσο χρόνο είναι ο ανιψός. Τώρα είναι βέβαια του νόμου. 24 ετών. Μάλιστα. Όταν υπέγραψε πόσο ήταν. Μικρότερος. Όταν βάλουν τα χρόνια, όταν το 89 που ανεκκινήστη. Ήταν ανήλικος. Ναι. Είχε δικαίωμα υπογραφής. Ναι. Μάλιστα. Και το έκαμε με δόλο. Μάλιστα. Να νίκει στη Μητρόπολη. Όταν εκτυπούσα εγώ τις καμπάνες πρέπει να κάνω τη Θεία Λειτουργία. Είμαι ιερεύς. Τότε είπε πάτερ Αντριενέ, μην έρχεται κόσμος εδώ. Να έρχονται στην ορία μας κάτω, στην Άγια Νικόλα. Του λέει σεβασμιότατε, αν έρχονται χριστιανοί να τους διώχνω. Μου λέει όχι να τους διώχνετε λέει, αλλά να μην έρχονται. Μάλιστα. Με... Εσάς σας προτιμούσαν γιατί είστε και εξομολόγος. Βεβαίως. Καλώς. Και διότι έχετε αυτό το ασκητικό έργο και αυτό το σχετικό παρελθόν. Και... Λοιπόν, το και σας ακολουθώ. Και σας ακολουθούσε πάρα πολλοί κόσμος, ήταν γεμάτη η εκκλησία. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ερχόσασταν από όλα τα μέρη της Ακίνθου στην εκκλησία σας. Μάλιστα. Και αυτό ενόχλησε τον Σεβασμιότατο. Ναι, ναι. Δηλαδή τον ενόχλησε τον παγκάρι, δηλαδή, έτσι. Το παγκάρι. Το κεράκι, το παγκάρι. Προσωπικός, ο δίσκος. Να το πείτε. Και προσωπικώς, ας τα ακούει οι χριστιανοί ορθόδοξοι που μας παρακολουθούν, και προσωπικώς τι είπα, Σεβασμιότατε, ποιος αρχιερέας Ζακύνθιος έβαλε κλειδαριές μέσα, λουκέτα μέσα στα μπαγκάρια των εκκλησιών, μου απαντένει, κάνουν λέει εμπόρια. Μα τόσες αιώνες, η επίτροπη τουλάχιστον έκανε ένα έργο στην εκκλησία, μέσα και εκτός. Μάλιστα. Έπειτα του λέω, ποιος αρχιερεύς κλεί ιερούς ναούς Ορθοδόξων και δεν πάτε να κλείτε τον, να κλείσετε των πεντακοσιανών και τον Ιεχωβάνο αυτά και μου λέει, αχ, για αυτούς είναι νόμος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Τότε για μας να μαξίσετε το παρακισάκι μου. Εγώ διαρκώ και κάνω στην ύπαιτρο λειτουργία. Δεν τον αφήνω να έρθει μέσα στο σπίτι μου. Γιατί ο αδελφός... Τώρα λειτουργείτε στην ύπαιτρο. Στην ύπαιτρο. Στην ύπαιτρο βγαίνετε έξω, λειτουργείτε. Ναι, κοντά στην εκκλησία. Κοντά στην εκκλησία. Δηλαδή στην εκκλησία μου, του πατέρα μου.
Παντά στην εκκλησία. Τη σφραγισμένη εκκλησία. Ναι. Με λουκέτο. Με λουκέτο. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό με έκαμε, δηλαδή, να δω τα χάλια του από κοντά, των αρχιερέων, όχι πάντων. Έχετε καταφύγει στη δικαιοσύνη, σε εκκλησιαστικό δικαστήριο, τι έχετε όχι, κάνει. Όχι, όχι. Είναι καλόγιος και δεν αγνοίζω. Ούτε ποτέ πήγα σε δικαστήριο, ούτε θέλω να γνωρίσω. Μάλιστα. Αλλά τα αφήνω εγώ στο έλεος του Θεού. Μάλιστα. Τα που είναι ο κόσμος, την Ελλάδα. Μήπως τον είχε ενοχλήσει και η σχέση σας με το θέμα, με την μονή του Αγίου Κυπριανού. Μάλιστα. Τον έχει ενοχλήσει αυτή η σχέση. Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν είχε λόγο, ήταν ο πατρογονικό μου. Δεν είχε το έδαφος να είναι στη Μετροπόλεως ή αν είχε στη Μετρόπολη. Ήταν από αιώνων γκρεμισμένο αυτό το μικρό παρακλησάκι από παλαιούς σεισμούς και από νέους. Το 53 που τα πέταξε ναι. όλα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτό εγώ διαμαρτύρομαι μόνο στο Θεό και οι άνθρωποι που το γνωρίζουν και μου λένε γιατί έκανα. Καλά, και θα παραμείνετε έτσι να είναι κλειστή εκκλησία, διαμαρτύρομαι στο Θεό. Ναι, αλλά είπαμε στην Αθηνά και Χειρακίνη. Λοιπόν, ναι. τι θα γίνει, και ο Θεός είπε, άρπαξε το βούρδουλα. Βεβαίως. Έτσι, μέσα στο ναό του Σολομώντος πήρε τον βούρδουλα και άσε χτύπαγε. Κύριε Μηχανόπουλε, ναι. αν αυτός το σκεφτεί και θέλει να την κονάσει την περιουσία μου, ο αδερφός μου και όλοι οι αυτοί οι κάτοικοι έχουν αγριωθεί τόσο πολύ όπου δεν επιτρέψουν είτε ιερέα είτε τον νυν αρχιπίσκοπο. Ναι, αλλά έτσι εδώ όπως παρουσιάζεται πλέον, μου λέτε δεν πάμε δικαστήριο, δεν πάω πουθενά, εγώ είμαι ένας καλόγερος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για χάρη της Ορθοδοξίας, για χάρη της Εκκλησίας, γιατί δεν δίνετε το ναό, να πείτε πάρ' το ναό. Ο ναός δεν μπορεί να τον παραχωρήσω αυτόν, διότι είναι ανήκει του πατέρα μου, είναι και δική μου κοινωνία. Εγώ τώρα δεν. Ναι, κοιτάξτε, ένας ναός δεν ανήκει πουθενά, ποτέ. Ναι. Ένας ναός είναι του Θεού και της Ορθοδοξίας ναι, ναι. και των χριστιανών. Δεν λέμε τώρα, κάναμε ένα ναό ιδιόκτο και θα πούμε ότι μπορεί να είναι σε μια εκκλησία, σε ένα κήπο, σε ένα περιβόλι, σε ένα κτήμα και θα έρθει κάποιος να προσκυνήσει, θα πούμε, απαγορεύεται να προσκυνήσει γιατί είναι δική μου. Είναι πριβέ ο ναός, είναι ιδιόκτος ο ναός. Να όμως που τον έκλεισε, έστειλε αστυνομία. Ωραία, εντάξει, γιατί δεν του λέτε εσείς, άνοιξε το ναό και πάρτον. Και εσάς τι σας ενδιέφερε αν κλείδωσε το παγκάρι, ας πούμε. Το παγκάρι δεν έπιασε. Εσείς σας επήραζαν τα έσοδα. Όχι, καθόλους. Αλίμονες, ώστε να πέσουν 50 δραχμές. Καθόλους. Με ενόχλησε πάρα πολύ, γιατί εγώ πάω με την Ιερά Μονή του Αγίου Κυπριανού. Μάλιστα. Το ενόχλησε αυτή η παρουσία. Γι' αυτό πρώτον και δεύτερο το παγκάρι. Ενόμισε ο κύριος Παντελεήμων ότι βγάζει εκεί εκατομμύρια. Ωραία, γιατί το δίνανε το παγκάρι. Να το έπαιρνε. Αν το ζητούσε, να το έπαιρνε. Του το δίνετε εσείς το παγκάρι. Με όλη μου την ευχαρίστηση να το πάρει. Μάλιστα. Μαζί του να το πάρει. Μαζί του να το πάρει. Ναι. Μαζί του δεν το παίζει κανείς. Μαζί του δεν το παίζει κανείς. Δύο μέτρα θα πάρουν και εμάς. Δύο μέτρα θα πάρουν και το Λάτσι, δύο μέτρα θα πάρουν και τον Βαρδινογιάννη, ναι, ναι. δύο μέτρα πήραν και τους Βασιλιάδες, δύο ναι. μέτρα πήραν και τους Στρατάρχες. Ναι, ναι. Δύο μέτρα πάρουν και τον Καραμαλή αύριο το πρωί. Μαζί δεν πέρα κανείς τίποτα. Όλες. Και όπως καταλαβαίνετε, ούτε οι αγαθοεργίες και τα μεγάλα έργα ναι. πάνω περνάνε, έτσι. Ναι, ναι. Δια των ευεργεσιών δεν περνάς απάνω, ούτε δια των δωρεών περνάς απάνω. Ό,τι θα πεις με τα χέρια μας. Ωραία. Λοιπόν, εσείς δίνετε την εκκλησία στον Παντελεήμονα. Το οικόπεδο, την εκκλησία με τα χέρια μου δεν τη δίδω και δεν τη δίδω. Έκανα με μεγάλο κόπο. Ωραία. Άρα να σας πει, ανοίγει η εκκλησία, το παγκάρι το διευθύνω εγώ. Αν το πάρει, μαζί. Αν το πάρει το παγκάρι. Μαζί το. Δεν έχετε εσείς κανένα λόγο. Όχι, καθόλου. Ωραία. Έχει κάνω λατρεία. Ποιον, ναι, ωραία. Εσείς ποιον αρχιεπίσκοπο εκεί θα μνημονεύετε. Τον μνημονεύω, δηλαδή τον Μητροπολίτη Κυπριανό. Εκεί ανήκω ναι. τώρα εκεί. Ναι, αλλά αυτό είναι ίσως τον πειράζει, διότι είσαστε μέσα στη Μητροπολή του. Βέβαια. Είστε μέσα στη Μητροπολή του, έτσι είναι. Ναι, ναι. Έκανε αυτό στα γένια και ξαφνικά εσείς, ενώ ήξερε ότι είστε με το παλαιό ημερολόγιο, ανήκετε πλέον ναι. ή στο παλαιό. Ναι. Εγώ τώρα έχω τη σειρά μου. Και στο Κυπριανό. Στο Κυπριανό και θα κάνω ηλιόμενο ναό. Να έρθουν οι χριστιανοί, όχι να είναι στο ίδιο κτήμα. Στο ύπεθρο. Στο ίδιο κτήμα. Το ίδιο, ναι. Και ποιος σας λέει εσάς ότι θα στείλει πάλι να κλείσει το ναό το λιόμενο.
Έχουμε και εμείς τη Μονή του Αγίου Κυπριανού, έχουμε δικηγόρους και λέει ανά πάση στιγμή. Ναι, και γιατί τους βάζετε τώρα τους δικηγόρους που η Εκκλησία είναι δική σας. Ναι. Και τους βάλετε μετά το λιόμενο, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, το έχω πάρει την άδεια από τους δικηγόρους να πάρουν και μια άδεια από το λιόμενο και που κάνουν την. Άλλο λέω, πατέρα Αντριάννα, ένα λεπτό. Γιατί δεν επικαλείστε τώρα την δικαιοσύνη αφού ο ναός είναι δικό σας και περιμένετε, ας πούμε, να είναι σφραγισμένος ο ναός με το βουλοκαίρι και να πάρετε το λιόμενο να κάνετε άλλο ναό και όπου ο Παντελεήμων και πάλι με την ίδια συμπεριφορά θα έχει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Μάλιστα. Ο Παντελεήμων δεν αλλάζει, ας πούμε, καμία δύναμη. Θα αλλάξει με άλλο τρόπο. Λοιπόν. Από το Θεό. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι ο Θεός θα ασχοληθεί με τώρα με τον Παντελεήμων ή με τον Δωδόνη τώρα. Για όνομα του Θεού. Μην ρίχνουμε τον Θεό τόσο χαμηλά τώρα να κάτσει να ασχοληθεί με τους δύο αυτούς δεσποτάδες. Θα πάνουν με την Εκκλησία. Με τα σκάνδαλα αυτά τι είναι. Χτυπάνε το Θεό. Ο Θεός δεν χτυπείται. Χτυπούν τον εαυτό τους. Ούτε τον Θεό μπορεί να χτυπήσουν, ούτε την Εκκλησία κανείς, χτυπάνε. Κανείς. Και είναι λάθος, Άγιε Πατέρα, όταν λένε ότι μην τα λέτε αυτά διότι χτυπάτε την Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα της Ορθοδοξίας, να αφήσουν αυτή την υποκρισία όλοι τους που λένε μην βαράτε την Εκκλησία. Δεν βαράει κανείς την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν βαριέται. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία του Χριστού και δεν μπορεί να την αγγίξει κανείς. Εμείς βαράμε αυτούς τους κακούς ποιμένες και όχι τους καλούς βοσκούς. Μάλιστα. Έτσι. Τους μισθωτούς. Μπράβο, τους μισθωτούς. Ναι. Ο οποίος ο μισθωτός ποιμένας δεν είναι ο ίδιος ο βοσκός ο οποίος έχει ο ιδιοκτήτης την φροντίδα των προβάτων. Μάλιστα. Έτσι. Θα συνεννοούμεθα. Ναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να αφήσετε να περάσει τον Παντελεήμονα. Τώρα είστε υπό τη σκέπη μιας αδελφότητος της Ιεράς Μονής Κυπριανού και Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, μιας ισχυράς μονής σε ποιότητα ανθρώπων, σε ήθος και σε εγκράτεια πνευματική. Ο Αρχιεπίσκοπος ο Κυπριανός είναι μια προσωπικότητα εις τον χώρο του παλαιού ημερολογίου, αλλά και στον χώρο της Ορθοδοξίας. Γενικότερα, θα νομίζω ότι και δικηγόροι υπάρχουν στο Πίμνιο και άνθρωποι επίλεκτοι υπάρχουν. Θα πρέπει να διεκδικήσετε αυτό το ναό, μόνο και μόνο διότι δεν μπορεί να υπάρχει ναός με βουλοκαίρι. Πάρτε, το 1994 ορθόδοξος ναός με βουλοκαίρι δεν μπορεί να υπάρχει όταν οι Ιεχωβάδες εδώ έχουν χτίσει μεγάλη εκκλησία εις την Κηφισίας, όταν εις τη Θήβα έχουν κάνει ένα έργο δισεκατομμυρίων, όταν έχουν κανάλι, ένα κανάλι 62, δεν ξέρω πώς λέγεται εδώ πέρα, κανάλι τηλεοράσεως, μάλιστα, το οποίο είναι πέρα για πέρα αιρετικό, και όταν έχουν γιομίσει όλες οι γωνιές της Αθήνας από εκκλησίες αιρετικών, το εκκλησίες εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν κλείνεται μια ορθόδοξη εκκλησία γιατί δεν αρέσει στον εκεί Μητροπολίτη, αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Διότι σας είπα ότι κάλιο, το οποίο ξέρετε, κάλιον παντός άλλου εσείς οι καλόγεροι, εσείς οι μοναχοί, ότι και ο Χριστός άρπαξε τον Βούρδουλα, το Φραγγέλιο, και ο Χριστός ήταν σκληρός σε πολλές περιπτώσεις. Τι πείστε τον οίκο του πατρός. Ναι, σε πολλές, πέρα από αυτή την περίπτωση. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν εργαζόντουσαν και με τις παραβολές τις οποίες είπε. Νομίζω δεν πρέπει να το αφήσετε. Τώρα λοιπόν είστε στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης. Πέστε μου, αφήνοντας εκείνο τον Θεοβάδη στο τόπο, αφήνοντας την καιωμένη και ου κατακαιωμένη, μάλιστα, εκείνη οδηπορία μέσα στην έρημο, αφήνοντας το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνας, και ερχόμενος εδώ αντιμετωπίζοντας μια άλλη μορφή, έναν άλλο δρόμο του διαβόλου, γιατί και εδώ ο διάβολος δούλεψε παντού εναντίον της πορείας σας. Παντού δουλεύει ο διάβολος, παντού. Παντού δουλεύει, με όλες τις δυνάμεις δουλεύει. Μάλιστα. Τον ερεθίζει το μαύρο το ράσο, τον ερεθίζει. Λοιπόν, εδώ τώρα φεύγοντας από εκείνο, όπως είπα, το Θεοβάδη στο όρος, με την πλούσια πνευματική σας προσφορά, φημίζεστε ότι είστε ένας άνθρωπος ξεχωριστά, μα ξεχωριστά
αποδίδων και πλησιάζων τον άνθρωπο ο οποίος υποφέρει με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Χρέος μας, ναι. Χρέος σας είναι βεβαίως. Εδώ τώρα στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνη στη Φιλή. Μάλιστα. Πώς περνάτε? Θυμάστε εκείνα, θυμάστε εκείνες τις ημέρες? Μάλιστα. Τις αναπολείτε? Μάλιστα. Ναι. Θέλω να εκφράσω εγώ την εικόνα αυτή από μήνες που είμαι τώρα εκεί από τις 7 Μαρτίου της πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας μας, που εισήκτη μέσα στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, ότι αναπαύθηκα πνευματικώς, ειρήνευσα με όλη μου την ψυχή και είδα τη Μονή από κοντά, από μέσα, όπου συνεργάζομαι και εγώ με τους αδελφούς, είμαι ένας αδελφός, αν και δόκιμος λέγουμε, γιατί ακόμη δεν έκανα χρόνια, μήνες έκανα. Εδώ δηλαδή. Ναι, στην εδώ, Ιερά ναι. Μονή Αγίου Κυπριανού. Εγώ, εσείς εδώ είστε έφεδρος εκμονίμων, ας πούμε. Εκμονίμων. Έφεδρος εκμονίμων, ναι. Λοιπόν, εκφράζω εγώ την ευχαριστία μου προς τον Θεό που είδα από κοντά τη Μονή αυτή που έζησα και ζω βέβαια και θα ζήσω αν θέλει ο Θεός, μία πνευματική Κυψέλη. Μάλιστα. Μία πνευματική Χριστιανική Ορθοδοξία. Καθόλου από τον ηγούμενο, τον Μητροπολίτη κύριον Κυπριανό, έως τον τελευταίο πατέρα και δόκιμο. Μάλιστα. Που έχουν όλη τη σειρά τους, την αγιότητά τους και με που βάζουν ένα καλό παράδειγμα το οποίο ακολουθώ κι εγώ. Ιδίως και την ταπείνωση των πατέρων που είναι και γράμματα, κάτω ξέρετε, μέσα και ξένοι. Είναι ο πατήρ Κυπριανός ο νέος. Μάλιστα. Ο οποίος είναι, νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές φυσιογνωμίες στον χώρο της Ορθοδοξίας που μάλιστα υπάρχουν σήμερα. Και ευχαριστώ τον Θεό. Ο νέος, λέω, μάλιστα, ο νέος Κυπριανός, έτσι. Μάλιστα. Και όλοι οι πατέρες. Ο ασχολούμενος με τη βιβλιοθήκη της Μονής. Ναι, ναι. Έχω εκεί και ένα πατριώτη μου, Ζακίνθιο, που είναι καλός ψάτης, ο πατήρ Διονύσιος. Εγώ όλους τους αγαπώ και έχω καθίσει στην Άγια Τραπεζά τους και μεσημέρι, έχω μείνει και στο μοναστήρι. Τους αγαπώ όλους, αλλά ξεχωρίζω με δια την πνευματικότητά του τον μικρό, το λέω μικρό για να τον ξεχωρίζω, τον Αρχιεπίσκοπο, έτσι. Ναι, 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 ναι. Τον μικρό, τον Κυπριανό. Ναι, 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 ναι. Ο οποίος είναι μία από τις πλέον, εγώ δεν έχω συναντήσει σε όλα τα μοναστήρια που έχω πάει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πολλά, ναι, άλλη επίλεκτη, ναι, τόσο μεγάλη φυσιογνωμία όσο είναι ο Κυπριανός ο μικρός. Ναι, ναι. Και Άγιος άνθρωπος. Αυτό χρησμά της βέβαια και ο αδελφός της Μονής, γιατί με γράψαν όλη την ψυχή, όλοι οι πατέρες, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ ότι είδα την Αγία αυτή πνευματική ζωή που διάγουν, ακολουθία τους και τα διακονήματά τους, είτε μοναχό να πάει από τη μία κέλα στην άλλη, παγορεύονται, είτε τσιγάρο, είτε εφημερίδα, παρά τα καθήκοντα τα πνευματικά και ιδίως πάνω απ' όλα η Ορθοδοξία, το Πάτριο προς τον Λόγιο. Ενώ κάτι άλλοι δεσποτάδες, παφούφε, το τσιγαράκι εκείνος ο Σετάκης, ο οποίος θέλει να γίνει και αρχιεπίσκοπος, να το πρεβάλλει το αρχιεπισκόπο με την τσιγάρα στο στόμα και την κομπολόγα, ας πούμε, και όλα αυτές τις ιστορίες, χαρτοπεξίες, λένε πράγματα, διάγματα. Είναι της τρελής πλέον. Αν μου επιτρέψετε. Για τους επικεφαλείς μας εδώ πέρα της Εκκλησίας. Ναι. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να τους δώσει τη φώτιση, να καταλάβουν ότι τούτος έπρεπε αρχιερεύς, άκακος, αμίανος και χωρισμένος. Πατέρα Αδριανέ, ακούσε να με να δεις. Εγώ επειδή έχω δηλώσει και πάλι ότι πιστεύω δίκην Ρώσου χωριάτη. Εγώ πιστεύω πως ο Ρώσος ο χωριάτης, μ' αρέσει. Χωρίς, δεν έχω ερωτηματικά μέσα, με έχω λύσει ερωτηματικά και πιστεύω σαν μουζίκος. Μην νομίζεις πλέον ότι ο Θεός θα ασχοληθεί εδώ πέρα με αυτούς τους δεσποτάδες, τους περισσότερους, ούτε με τα πάθη τους, ούτε με την οικονομική, ας πούμε, μανία που τους έχει πιάσει, ούτε με όλα πράγματα. Αλίμον, ο Θεός είναι να κάνει σπουδαιότερα πράγματα. Και εκείνο που κρατάει την Ορθοδοξία σήμερα είναι αυτό που είχε πει απευθυνόμενος και ο Καδιώτης κάποτε,
ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού. Εκείνος που κρατιέται απάνω, ο λαός του Θεού που κρατιέται απάνω γερά στην Ορθοδοξία και βαδίζει, είστε εσείς οι φτωχοκαλόγεροι με το δασάκι, με τη σάκη σας στον νόμο, που λέει, άλλος σας λέει ας πούμε τρελούς, άλλος σας λέει χαζούς, άλλος περνάτε, έλα μωρέ καλόγερος είναι αυτός τώρα, τι μας ενδιαφέρει. Εσείς προσεύχεστε για όλο το οικοδόμημα και όχι τα ζέρσε η ράσα, οι μεγάλες μήτρες και τα λαμπερά εγκόλπια. Ευχόμαστε κύριε Μιχαλόπουλε να αντισταθούν αυτοί οι ανάξιοι αρχιερείς, όχι όλοι, αυτοί που έχουν ζαλιστεί, έχουν πιει το κρασί της Αφροδίτης και δεν ξέρουν τον ίσιο δρόμο από το Στραμπό. Ούτε θα το μάθουν ποτέ. Πέστε μου κάτι άλλο. Τι γράφετε τώρα. Γράφετε ωραία πράγματα. Είμαι ένα μικρός καλλιγράφος. Είστε ένα μικρός καλλιγράφος, αλλά γράφετε ωραία πραγματικά πράγματα. Δώρο Θεού είναι. Πανδώρο άνωθε που λέει. Άνωθε. Πέστε μου γιατί έχετε πετύχει τόσο πολύ, έχει ξαπλωθεί η φήμη σας εις το θέμα της εξομολογήσεως. Να ρωτήσετε τον κόσμο και ο κόσμος θα σας απαντήσει, όχι εγώ. Ο κόσμος θα σας απαντήσει. Όχι, δεν θέλω, ξέρω το είναι ιερό το μυστήριο, δεν θέλω να φτάσω σε τίποτα. Όχι, εντάξει. Θέλω να σας πω το εξής. Διαλέγετε περισσότερο την ανθρωπιά, πώς πλησιάζετε τον εξομολογούμενο. Θέλω τον άνθρωπο να με φέρω στη μετάνοια. Μάλιστα. Θέλω να βγουν τα δαιμόνια από πολλούς και μέχρι σήμερα. Και χτες είχα 2-3 δαιμονισμένες στο σπίτι του αγαπητού Γεωργίου, του Οδοντίατρου. Καθώς εδώ με ρωτάτε να απαντήσω περί αυτό το θέμα. Εδώ στην αίθουσα της Ιερής Κατερίνης, πριν να φύγω, μια ημέρα μου φέρανε 7 δαιμονισμένους άντρες. Μιλάμε για το Σινά. Για το Σινά. Ναι. Εδώ στην Αθήνα, λέω. Ναι, ναι. Στο Μετόχι. Ναι, το Ριλαίο 26 από εκεί. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, είδανε τον αγώνα μου που έκανε εκτός εξομολόγηση πολύ στον κόσμο. Με πλησιάζει ο κόσμος. Το γιατί δεν γνωρίζω. Γνωρίζω πάντως την αγάπη του Θεού να τους ερκίσω να σωθούν από την κόλαση. Έχω το ενδιαφέρον. Δεν έχω να εγώ πιστώ. Δεν παίρνω. Δεν έχω, ούτε ζητάω. Αν βοηθήσω την Εκκλησία, άλλους λόγους. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο με αγαπάει ο λαός της Ελλάδος και η Αυστραλία που πήγα να μην κάτσα. Και είδα τα χάλια του, δυστυχώς για μένα, του Στυλιανού. Μάλιστα. Ο οποίος λαστιμεί το όνομα του Θεού. Γνωστά πράγματα αυτά. Φίλο παπικός και τα οποία τα γνωρίζει, κύριε. Μάλιστα, μάλιστα. Και γι' αυτό... Χορεύει και ταγκό, χορεύει ιστορία, έχει ιστορίες. Λοιπόν... Άγιες ιστορίες, άλλη θλιβερή ιστορία για την Ορθοδοξία. Γιατί ο κύριος Βαρθολομαίος δεν τον έπαψε από την Εκκλησία. Είναι τσιράκι του Βαρθολομαίου. Είναι μπεζαχτάς, είναι ταμείο εκεί. Ναι. Η Αυστραλία έχει χρήμα. Και όταν κύριε Μιχαλόπουλε... Ο Κατζηρούλης τα έχει γράψει σωστά ο Κατζηρούλης. Ναι. Οι πτάμενες βαλίτσες προς την Ελβετία. Αν τους βλέπετε όλο το Πατριαρχείο είναι όλοι με ζέρσεϊ πουκάμισα και με ταξωτά πουκάμισα, χρυσά ρολόγια, ρόλεξ, ιστορίες και όλες αυτές. Καταλάβατε. Πέρα βέβαια από τα ηθικά παραπτώματα και πέρα ότι δεν μιλάνε για όσες βρωμιές έχουν κάνει, ειδικά εκείνος ο μικρός, ο γαλανομάτης, Ναι. Είχα δίκιο που δεν πήγα να του πάρω την ευλογία του, ρωτώ. Πέρα για πέρα δίκιο. Δεν πήγα. Και θα αμαρτάνατε απέναντι στην ιστορία σας, εάν του φιλούσατε το χέρι. Όχι, δεν τον γνώρισα. Και το απήντησα με τους ιερείς του, 7-8 μου έστειλε, στο σπίτι του αδελφού μου που είχαν εδώ 40 έτη, που πήγα να τον εδώ στην Αυστραλία, να μην εκάτησα. Και με φοβέριζε, αν δεν έρθει στα σοκά μου θα πήγω. Και είχε και βοήθεια από το Σινέου, για να με διώξει από την Αυστραλία. Αλλά είχα τα χαρτιά μου εγώ στο κράτος, εντάξει, και το κράτος σου λέει, δεν μπορώ να διώξω εγώ. Μάλιστα. Τι άλλο θα θέλατε να πείτε, κλείνοντας απόψε αυτή την εκπομπή που είχαμε την ευχαρίστηση, την τιμή και την, που με τη βοήθεια του Θεού είσαστε κοντά μας. Τι θα θέλατε να πείτε. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει 50 σχεδόν χρόνια με το Ράσο. Ένας άνθρωπος που έρχεστε
από την Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε μια φήμη από τους μεγάλους εξομολόγους και εργάστηκε την Ορθοδοξία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φαρδιμάνικα και μεγάλες τσέπες να πέφτουν μέσα τα χρήματα. Καλά. Εντάξει, λοιπόν, τι θα θέλατε να πείτε προς όσους μας απόψε μας ακούνε και μας βλέπουν? Εγώ με όλη μου την ψυχή και την ευχαρίστηση, κύριε Μιχαλόπουλε, λυπάται η ψυχή μου όπου αυτά τα επεισόδια που γίνονται στην ελληνική εκκλησία, αυτά τα φοβερά που γίνονται από αιτία αρχιερέων, όχι πάντων, αυτά τα σκάνδαλα της εκκλησίας, να χτυπιούνται οι Έλληνες με τους Έλληνας. Μάλιστα. Δεν έπρεπε να πάνε με το ζόρι να βάλουνε τους αρχιερείς εκείνους, εφόσον ο λαός αγαπούσε και αγαπάει τους αρχιερείς τους, τους δεσποτάδες τους, και να γίνουν αυτά τα σκάνδαλα στη Λάρισα, όπου τα ξέρετε πιο καλύτερα. Το λέω με αγανάκτηση, διότι τα είδα να χτυπούνε οι αστυνομικοί γριές γυναίκες, παιδιά, και έγινε ένα μεγάλο τέτοιο σκάνδαλο. Εδώ κλείσαν τον ναό σας τώρα, οι αστυνομικοί χτυπούνε τώρα τις γυναίκες, όπου βάλανε βουλοκαίες στο ναό σας. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό γιατί προχωρώ στην πορεία που με οδηγεί ο Άγιος Θεός. Δεν ήταν τυχόν εγώ, δεν παρακείσει κανείς να πάω εγώ στη Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού. Αλλά είχα κάτι βέβαια ειδοποίηση από το Θεό, όχι ότι με μούγησε γιατί είμαι αρτωλός. Αλλά πήγα εγώ με τη θέλησή μου και έγινε αδελφός στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού. Ελπίζω να σας έχουμε ξανά να μας πείτε εδώ, αλλά την άλλη φορά ο ναός σας να είναι ανοιχτός. Αμήν. Ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φυλακτή διάβαση έφτασε στο τέλος της. Ένας καλόγερος, ένας απλός μοναχός, με 40 χρόνια στην Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνας στο Σινά. Ένας καλόγερος που, εάν του πω να σηκωθεί όρθιος, είναι ένα τόσο δω ανθρωπάκι. Εις γνώσεις, με τα γένια του, με το ράσο του, πορεύεται με το κομποσκήνι στο χέρι, δεν απλώνει το χέρι πουθενά. Ένας καλόγερος όμως, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο, στην Ορθοδοξία, συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο για την απλότητά του, αλλά πάνω απ' όλα δια τον τρόπο με τον οποίο εξομολογεί, και δι' αυτό είναι εκατοντάδες εκείνοι που τρέχουν κοντά του για το Άγιο Μυστήριο της Εξομολογήσεως. Ένα μυστήριο πάρα πολύ δύσκολο, και ένας κληρικός, εάν δεν κατέχει τα μονοπάτια, αν δεν κατέχει τους δρόμους, μπορεί να φτάσει σε αντίθετα αποτελέσματα για τον εξομολογούμενο από εκείνα με τα οποία θα ήταν ποθητά για τον ίδιο. Φίλοι και φίλες, ακούσατε, έφυγε από το Σινά, ήρθε στην Ζάκυνθο, πήγε να χτίσει ένα κλεισάκι, τον γενίασε ο ίδιος ο Δεσπότης, ο Ζακύνθου Παντελεήμονας. Και μετά τα εγγένεια, επειδή δεν υπέκυπτε εις τις ορέξεις του Δεσπότη, τις ορέξεις της, όπως αντιλαμβάνεται, της εκκλησίας της δικήσεως Ονής Ζακύνθου, γιατί αυτός είναι, δεν έχει φύγει ακόμα, ο Παντελεήμων Μπεζενίτης, έστειλε και για πρώτη φορά ακούγεται στα χρονικά της Ορθοδοξίας, τουλάχιστον ασχολούμαι πάρα πολλές, δεκάδες χρόνια με το θέμα της Ορθοδοξίας και το θέμα της Εκκλησίας, έστειλε την αστυνομία και σφραγίσαν τον Ιερό Ναό. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτα άλλο παρά μόνο μία λέξη, ότι όλα αυτά είναι ντροπές, όταν στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν άνετα στην Κηφισίας, ανεβαίνοντας αριστερά απάν, θα δείτε ένα μεγάλο ναό, το ναό εντός εισαγωγικών των Ιεχωβάδων, σε ένα πολυτελέστατο κτίριο, σε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, όταν στη Θήβα εκατοντάδες στρέμματα οι Ιεχωβάδες έχουν κάνει εγκαταστάσεις δισεκατομμυρίων, όταν εδώ σε κάθε γωνιά της Αθήνας
υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα αιρέσεις επί των αιρέσεων, όταν βρίσκεται ο Παντελεήμων Πεζανίτης, ο Μητροπολίτης Ακίνθου, να στραγίσει με αστυνομία και βουλοκαίρια ένα ναό της Ορθοδοξίας. Ο πατήρ Αθριανός, ο οποίος ήταν απόψε κοντά μας, είναι μια μορφή της Εκκλησίας, είναι μια μορφή η οποία αυτή τη στιγμή, όπως είπα, εξαπλώνει τη φήμη του μέσα στον τόπο τούτο, και είναι μια μορφή η οποία δεν ζήτησε τίποτα. Ζήτησε να κάνει ένα εκκλησάκι, ένα μικρό εκκλησάκι, για να μπορεί να λειτουργεί. Ένα εκκλησάκι το οποίο υπήρχε, το ανακαίνισε μέσα στο χτήμα του πατέρα του, φεύγοντας από το όρο Σινά, από την Ιερά Μονή της Αγίας Κατερίνης, γιατί πράγματι εκεί ο εκεί αρχιεπίσκοπος έχει σηκώσει δικό του βιλαέτη, μία εναντίον του Διοδόρου, μία με τον αρχιεπίσκοπο, με τον πατριάρχη τον Οικουμενικό, μία με τους παπισμούς, μία με τους καθολικούς, μία με οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Από αυτή την εκπομπή παρακαλέσαμε και τον Μητροπολίτη Παντελεήμονα Πεζανίτη, εάν μας άκουγε, και κάποιος θα το πει ότι γίνεται αυτή η εκπομπή, να μας έπαιρνε τηλέφωνο να μας έλεγε τη δική του άποψη. Δεν το έκανε. Και δεν το κάνουν συνήθως, αποφεύγουν να βγαίνουν σε τέτοιες προκλητικές, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, εκπομπές, γιατί εμείς εδώ δεν στείνουμε τις εκπομπές όπως το κάνουν κάποια άλλα μεγάλα κανάλια, το μεγάλα εντός εισαγωγικών. Εμείς κάνουμε τις εκπομπές αμακιγιάριστοι, άφτιαχτοι, ανθρώπινοι, χωρίς ακουστικά στα αυτιά, χωρίς να μας υποστηρίζουν από μέσα τηλεφωνητές και αρχισυντάκτες. Καλούμε ανθρώπους και στεκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο, αλήθεια με την αλήθεια. Και εγώ και ο κύριος Σαφυρακόπουλος και ο κύριος Μπότσαρης και όλοι οι παρουσιαστές που είναι εδώ για θέματα της καθημερινότητας, κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος είναι, όπως το είπα, πρόσωπο με την αλήθεια. Εμείς και με το κερί μας και από τις δύο άκρες. Δεν θέλουμε ούτε να μας υποστηρίζουν μέσα από τα κοντρόλ με υποδείξεις, ούτε κάνουμε πνεύμα επιδείξεως, ούτε κάνουμε πνεύμα γνώσεων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βλέπετε σε άλλα κανάλια, τα οποία το μόνο που κατορθώνουν είναι να εκμαυλίζουν την νεολαία, δυστυχώς, και το μόνο που κατορθώνουν είναι να πουλάνε ομή σάρκα στα νέα παιδιά, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εμείς ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε και πορευόμαστε όπως πορευόμαστε με δύο στόχους: Ελλάδα και Ορθοδοξία. Και για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία ήταν και η σημερινή μας εκπομπή. Καλή σας νύχτα.